Και εμεί από τι εγχώριε πολιτικέ εξελίξει και τα εγχώρια πολιτικά πάθη, να πάμε και στα ευρωπαϊκά πολιτικά πάθη, στο ευρωπαϊκό πολιτικό παρασκήνιο, που όπω σα λέγαμε από την αρχή, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θερμότητα, διότι φαίνεται ότι έχουμε υπόγειε κινήσει αμφισβήτηση έω και ακύρωση τη πρόοπτικη για μια δεύτερη θητεία Τη Ursula von der Leyen στην Προεδρία τη Κομισιόν. Κώστα Καλέτσιο εδώ μαζί μα στο στούντιο. Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. μεσημέρι. Λοιπόν, ε, 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 Χαμό ε, γίνεται, έτσι. Ε, ε, Εμεί εδώ παίζουμε μπουνιέ και, διακον... και δε... ε, παίζουμε. Ε, πα, εντάξει, Υπάρχει μια ναι. διαμάχη. Ε, εντάξει, ναι. Αυτό που έγινε στη βουλή εννοώ, γιατί μια... το συζητούσατε πριν, και υπάρχει μια διαμάχη αν πρέπει να βγάζουμε ε, lifestyle πρόσωπα ή πρόσωπα που ξέρουν την Ευρώπη. Ναι. Στην Ευρώπη όμως έχουν πιάσει το νόημα και προσπαθούν υπογείο, σκοτεινό, να δουν την επόμενη μέρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής κυρίω. Γιατί το είπε πριν από λίγο ότι υπάρχει έντονη αμφισβήτηση τη Ούρσουλα Φοντελάιν. Στην οποία μαθαίνουμε από τον Bloomberg και το Πολιτικό ότι πρωταγωνιστεί ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλο ναι, πρόεδρο. Υπάρχει, υπάρχει αυτή η πληροφορία. Καταρχά, να δώσουμε ένα στοιχείο ότι υπάρχει, υπήρχε από το 19, μια άτυπη συμφωνία τότε της ε, κυρίας Μέρκελ και του Μακρόν, έτσι ώστε να ανέβει στο θόκο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ούρσο Τώρα η Μέρκελ δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο Μακρόν. Και μια και βάζει στην ιστορία, να θυμίσουμε ότι η εκλογή τη Φόντερ Λάιεν στην πρώτη θητεία ήταν οριακή. Νομίζω μόνο με 9-10 ψήφου πλειοψηφία ναι, η καταφέρει γιατί, να περάσει ναι. χάρη στη στήριξη που λε του τη, γαλλογερμανικού της... άξονα. Και τότε. του Ρηνιού τότε ναι. ήταν η, η περίοδο εκείνη. Υπάρχει επίση ένα άγραφο νόμο που λέει ότι μετά τι ευρωεκλογέ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παίρνουν η, η, το, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Ευρωκοινοβούλιο την προεδρία την έπαιρνε συνήθω οι σοσιαλδημοκράτε. Όταν ήταν πρώτο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Ότε Κόμμα. Όταν ήταν της πρώτο. Και δεύτερο ήταν πρώτο. Συνήθω είναι ναι, πρώτο, συνήθως είναι πρώτο έτσι, στο το Ευρωπαϊκό συνήθως, Κόμμα. Ναι. Ε, να θυμίσω τον Μάρτιν Σούλτ, να θυμίσω τον mm -hmm. κύριο Νταβίδε Σάσολη, τον, τον, τον αίμνιστο. Πέθανε ο Σάσολη και τότε, επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική λύση, ανέβηκε η κυρία Μέτσολα επίση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Άρα και του δύο κορυφαίου του έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τώρα, τι γίνεται. Ο, η, υπάρχουν πολλέ πρωτεύουσε στην Ευρώπη οι οποίε είναι πυρκεμανία με την Ursula von Όχι τόσο για τα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει. Ε, που δεν τη βαραίνουν και οι σκιέ, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και λίγε. Αλλά γενικά αυτό που τη βαραίνει είναι η πολιτική που έχει ακολουθήσει την πενταετία 19-24. Και τη χρεώνεται, για να το ε, λέμε καθαρά και όπως λέγεται και όπως γράφεται, ότι έχει χαμηλό πολιτικό βάρος, ότι είναι λίγοι πολιτικά για να σηκώσει... Και δική τη προσωπική ατζέντα, 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 κάποιοι ναι. την κατηγορούν και για προσωπική ατζέντα. Δηλαδή, ε, ε, είναι πολύ απλό, άλλη ατζέντα είχε το 2019, να θυμίσω πράσινη ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και ούτω καθεξής. Και άλλη ατζέντα λέει ότι θα έχει τώρα. Έχει κάνει πολλέ υπόγειες διεργασίες με την Κίνα, με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχει αφήσει απ' έξω πάρα πολύ. Ήταν η Μέρκο η υπόθεση με την Νότια Αμερική και τι συμφωνίες mm -hmm. Όλα αυτά τη βαραίνουν ιδιαίτερα. Και έρχεται τώρα ο Μακρόν. Σε συνεννόηση με ποιον, με την ε, κυρία την πρωθυπουργό τη ε, της Ιταλία, την κυρία Μελώνη. Λέει τον Bloomberg λέει σε τον αποκλειστικό Bloomberg, του δημοσίευμα έτσι το οποίο συζητείται ευρέω στου ευρωπαϊκού κύκλου από χθε το βράδυ. Και θέλουν να βρουν ένα πρόσωπο κοινή αποδοχή για να αλλάξουν την κυρία Φοντελάιν. Να σημειώσουμε ότι η Φοντελάιν παραμένει το φαβορή, γιατί παραμένει φαβορή στι ευρωεκλογέ, πρώτο κόμμα το ευρωπαϊκό λαϊκό. Από τη στιγμή που οι ψήφοι θα είναι περισσότεροι για το, για το ευρωπαϊκό λαϊκό, παραμένει και η Ursula von der Leyen. Αλλά υπάρχει εδώ υπάρχει. Έρχεται, Λάι, ο κύριος που βλέπουμε, έρχεται ο κύριο που βλέπουμε στην οθόνη μα αυτή τη στιγμή, που δεν είναι άλλο από τον κύριο Μάριο Ντράγκη όσο ο Μακρόν, όσο και η Μελώνη προσανατολίζονται στην αλλαγή της Φοντελάιν και τη θέση της να πάρει ο κύριος Δράγκη. Έχει πάρα πολλά θετικά, έχει όμως και αρνητικά αυτή η υποψιότητα. Θετικό είναι ότι είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά... Διατήρηση στην Ευρωζώνη. Αν δεν ήταν το ο Ντράγκη. Δεν, δεν θα ήταν. θα ιστορική ε... πολιτική και φράση του Ντράγκη. Προφανώ. Δεύτερον, ε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι ευρεία αποδοχή και στι αγορέ και στο εμπόριο και, και πολιτικά. Και έχει και διακομματικό πέρασμα να Ακριβώ. Γιατί έτσι. κατάφερε να κάνει μια, μια κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιταλία να σώσει και την Ιταλία από άλλε τροποποιήσει που θα μπορούσαν να οδηγήσει στην άκρα δεξιά κ.ο.κ. Υπάρχει όμω ένα, ένα πολύ μεγάλο αρνητικό. Είναι του. Ναι, 70, ε, πλησιάζει, το... πλησιάζει τα 80, είναι 76-77. Καλά, γιατί μα πειράζει την Ευρώπη, εδώ για στην Αμερική, Biden. Γιατί, γιατί, κάποτε, γιατί κάποτε <laughs> λέγαμε στην άλλοτε Σοβιετική Ένωση για την ε, γυροκρατία που υπήρχε και τώρα αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά τότε λέγαμε έναν 75η Σοβιετική Ένωση, τον λέγαμε γέρο και στην Ευρώπη είναι, ήταν στη Δύση, ήταν νέο. Τώρα βλέπουμε τον Biden να είναι πάνω από τα 80, τον Τραμπ να είναι κοντά στα 80. Ε, περισσότεροι πλέον ε, είναι γέροι στην Ευρώπη. Μα βλέπουμε τη μονομαχία για τις προεδρικές εκλογές της ΗΠΑ και αισθανόμαστε όλοι έφηβοι. Δηλαδή, ε, ε, Και, το άλλο, Το ένα μειονέκτημα του, του, του Ντράγκη λοιπόν είναι η ηλικία ντραγκ, του. Το άλλο είναι ότι δεν είναι πολιτικό πρόσωπο ο Ντράγκη. Είναι τραπεζίτη. Είναι τεχνοκράτη. Είναι τεχνοκράτη. Και δεν έγινε ποτέ πολιτικό, πρέπει να πούμε. Ο Μάριο Ντράγκη, ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργό, ενώ δεν έγινε πολιτικό στην νοοτροπία και στην άσκηση, τη διαχείριση τη εξουσία. Κατά πολλού αυτό, είναι καλό, κατά πολλού είναι κακό. Και επίση δεν είναι ακ, ακριφνή με την έννοια όπω είναι η κυρία Ούρσουλα Φοντελάιν. Όχι. Σε Ουσιαστικά είναι ένα κεντροδεξιό πολιτικό, αλλά και κεντρός. πάλι. Έω κεντρό, αλλά και πάλι από τη στιγμή που δεν έχει πολιτικό πρόσημο, αλλά όλοι τον γνωρίζουμε ω τον κεντρικό τραπεζί, ω τον άνθρωπο που έσωσε τον τον την, την που Ευρωπαϊκή, έσωσε το ευρώ ακριβώ. Την ευρωζώνη, δεν μπορεί κάποιο να τον πει ε, ω. Εν πάση περιπτώσει, ο Μακρόν το έχει βάλει στο τραπέζι το σενάριο. Ναι, και υπάρχει το, όμως και με και το άλλο. Και το ζυμώνει, λέει, και με ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Αρκετέ. Αλλά υπάρχει όμω και το άλλο που αφήνουν να, να, διαρρεύσει, ότι ουσιαστικά δεν θέλει αλλαγή ο Μακρόν, αλλά πιέζει για να κερδίσει πράγματα την επόμενη μέρα τη νέα πιθανή. Έτσι ακριβώ. Mm. Υπάρχουν όμω και ονόματα που παίχουν. Απ' την άλλη έχουμε αυτό το δημοσίευμα του Πολίτικου παράλληλο που ε, βάζει άλλα ονόματα στο τραπέζι ω υποψήφιοι. Έτσι, Έτσι ακριβώ. Να εκτός... αντικαταστήσουν τη Φόντερ Λάιεν. Σωστό. Εκ, Εκτό από τον Τράγκη. Εκτό από τον Τράγκη. Το επόμενο όνομα επίση είναι τραπεζικό. Έρχεται <laughs> από τον τραπεζικό τομέα. Είναι η Λαγκάρτ. Πρώην επικεφαλή του ΔΝΤ. Με την εξή διαφορά σε σχέση με τον Τράγκη. Ότι η Λαγκάρτ ήταν πολιτικό, είναι πολιτικό. Ήταν υπουργό οικονομικών πήδησε στην ηγεσία Σωστό. του Δουνουτού και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήταν υπουργό οικονομικών επί σειρά ετών στην, ε, στη Γαλλία. Βεβαίω είχε μπλακεί το όνομά τη, να το θυμίσω, στο σκάνδαλο Ταπί. Mm -hmm. Στο σκάνδαλο του Μπερνάν Ταπί. Όποιο δεν γνωρίζει τον Ταπί, ήταν, ήταν μεγιστάνα των μέσων μαζική ενημέρωση και πρώην πρόεδρο, μάλλον ιδιοκτήτη τη ποδοσφαιρική ομάδα Μαρσία. Άσχετο, αλλά όποτε βλέπω τη Λαγκάρτζ, σκέφτομαι την επιτομή τη κομψότητα. Συνέχει. Σε αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω. Συνέχισε, <laughs> ναι. Λοιπόν, αλλά είναι Γαλλίδα. Είναι, αυτό κάτι είναι λέει. μειονέκτημα αυτό. Δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι... Ε, από... Γιατί θα, θα, μου πεις τώρα... Και η Ούρσουλα Φωτελέν είναι η Γερμανίδα. Γιατί να μην είναι Γαλλίδα, γιατί θα είναι η πρόταση του Μακρόν, και είναι πάρα πολύ απλά θα καταπέσει αυτό. Υπάρχει. Και α μην ξεχνάμε ότι δεν ξέρουμε αν ο Μακρόν θα είναι σε πλεονεκτική ή μειονεκτική θέση μετά τι ευρωεκλογέ, γιατί είναι πολύ πιθανό να έχει υποστεί μια πολύ βαριά υποστήριξη. Συντριπτική θα Και να μάλιστα να από τη Λεπέν. Υπά... Πάμε να δούμε και του άλλου βουλευτέ. Λοιπόν, άλλο ένα όνομα το οποίο παίζει ε, ενδεχομένω είναι ο Αντρέι Πλέκοβιτ, είναι ο πρωθυπουργό τη ε, ε, Κροατία ο οποίο είναι ακρεφνής δεξιό, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θέλουν να κάνουν οι Ευρωπαίοι να πούν για πρώτη φορά ότι παιδιά είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είναι μόνο οι δυτικέ χώρε, αλλά είναι και οι ανατολικέ χώρε οι οποίε έχουν εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κροατία είναι το τελευταίο κράτο που μπήκε στην Ευρωζώνη. Και αυτό θα ένα καλό σημάδι. Να τη διεύρυνση. αλλά υπάρχει ένα πολύ μεμπτό. Δεν το θέλουν οι ίδιοι οι Κροάτες ουσία. Δεν μπορεί, όταν δεν το θέλουν οι Κροάτες, το, ναι, να ναι, τον ναι. θέλουν οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει επίσης ο Κλάους Γιωχάννης. Είναι ο πρόεδρος της, ε, της Ρουμανίας. Έχει ένα πάρα πολύ θετικό, ε, η πιθανή υποψηφιότητά του, ότι σε σχέση, σε αντίθεση με τον Όρμπαν της ε, Ουγγαρίας, με τους ε, Βούλγαρου, με του Σλοβάκου και ούτω καθεξής, όχι απλώ διατήρησε. Την ε, Ρουμανία, ενώ η Ρουμανία είναι πολύ κοντά στη Ρωσία. Όχι απλώ την διατήρησε στον άξονα των χωρών που είναι κατά τη ε, Ρουμανία, τη ε, Ρωσία, αλλά επί τη ουσία είναι και ο άνθρωπο που έχει δώσει έναν διαφορετικό φιλοευρωπαϊκό αέρα στην ε, στη Ρουμανία, στη Ρουμανία Και έχει κάνει πάρα πολλά βήματα και σε οικονομικό. Βεβαίω ούτε αυτό το όνομα ενδεχομένω να παίξει δυνατά, όνομα που ίσω παίξει είναι τη Ρομπέρτα Μέτσολα. Γι' αυτό mm. είπα στην αρχή ότι είναι η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Mm. Ε, να πω ότι έχει, το τελευταίο διάστημα είχε συναντήσει και με τον κύριο Μητσοτάκη. Ενδεχομένω, γράφει το πολίτικο, να υπήρξε κάποια συνεννόηση. Αν και ο κύριο Μητσοτάκη είναι γνωστό και η Ελλάδα ότι είναι τάσεται συλλήβδη στο, στο μέτωπο τη Ούρσουλα Φοντελάιν. Θα δούμε αν και αυτή η υποψηφιότητα έχει θετικά. Όλοι τάσσονται, αλλά όλοι έχουν και ένα πλαμπίνο. Έχει, σωστό. Έχει ένα πολύ θετικό τη κυρία Μέτσολα, η οποία έχει δείξει ένα Πολύ φιλοευρωπαϊκό προφίλ και κεντρό προφίλ, ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη μεριά, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο αρνητικό προέρχεται από τη μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για φανταστείτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι μια Μαλτέζα mm. που η Μάλτα ουσιαστικά είναι μια ένα περιστέρι. Μιας μικρές χώρες δεν μου λες το όνομα του κυρίου Μητσοτάκη το έχει το πολίτικο. Θα, θα σου πω. Ε, 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 επίσης Στο γρήγορα, και, και από το control. Είναι πολλά ρε παιδιά. Ναι. είναι, είναι και το όνομα του Κερί Μπρετών. Είναι επίτροπο. Κερί Μπρετών, ο επίτροπο χρηματοοικονομικών. Ο, 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 ο οποίο είναι ο μεγαλύτερο πολέμιο τη Ursula von der Leyen. Την έχει κατσαδιάσει, την έχει καταδικάσει πάρα πολλέ φορέ παίζει και αυτό το όνομα. το κυρίου Μητσοτάκη το όνομα υπήρχε στο προηγούμενο δημοσίευμα του πολίτικου. Σε αυτό το, το, νεότερο δεν υπάρχει. Στο Τώρα δημοσίευμα ποιος... που είχε τους δυνάμει δελφίνους, δελφίνους, για τη θέση Φόντρε Λάιν. Υπήρχε... δεν υπάρχει. υπήρχε Ρωτάω το όνομα γιατί έχει είπε παίξει πολύ σενάριολογία για το είχε, υπήρχε... αν Βεβαίως, ε, μας μπορεί ότι... να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργό ή όχι σε ευρωπαϊκή θέση. Στο προηγούμενο δημοσίευμα υπήρχε και μάλιστα υπήρχε σε περίοπτη θέση. Ήταν... Τώρα δεν είναι. Τώρα Copic δεν είναι καν. List. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί κάποιο ηλατζή μέσα στο πολίτικο να <laughs> τον έφαγε. λοιπόν, είναι μια ίντριγκα αυτή την οποία θα συνεχίσουμε να βλέπουμε σε πολλά επεισόδια μέχρι τι ευρωεκλογέ και μετά τι ευρωεκλογέ. Έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει και στην Ευρώπη. πάμε εδώ σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο αφού ευχαριστήσουμε τον Κώστα Καλέτσιο που θα είναι μαζί σα όπω κάθε μέρα από τι 3 μέχρι τι 4.